Ξεκίνησε με μεγάλη επιτυχία η αθλητική διοργάνωση «Ο Δρόμος του Γεφυριού». Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το Σάββατο το απόγευμα στο κέντρο της Άρτας και πιο συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε ο περιπατικός και ο μαθητικός αγώνας. Μικροί και μεγάλοι συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της Άρτας και δημιούργησαν μια αθλητική γιορτή με πάρα πολλές συμμετοχές και πραγματικά οι αθλητές να διασχίζουν τα πιο όμορφα σημεία της πόλης. Ο μαθητικός αγώνας ξεκίνησε από την πλατεία. Υπήρξε για τους μαθητές που συμμετείχε ο δρόμος των 300 μέτρων για την πρώτη και δευτέρα τάξη των δημοτικών σχολείων. Ακολούθησε ο δρόμος των 600 μέτρων για τους μαθητές της τρίτης και της τετάρτης τάξης. Και τέλος, ο δρόμος των 800 μέτρων για τους μαθητές της πέμπτης και της έκτης δημοτικού. Ναι, είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Είναι η μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της πόλης. Ξεκινάμε σήμερα με τους παιδικούς αγώνες και το περπάτημα. Ρεκόρ συμμετοχών σε όλες τις κατηγορίες. Πολύ ωραίος καιρός. Γιορτή πραγματική του αθλητισμού, της κοινωνίας. Όλη η πόλη πιστεύω ενεργοποιείται, το χαίρεται και τους περιμένουμε όλους εδώ να χαρούμε. Από τι ηλικίες συμμετέχουν σήμερα στους μαθητικούς αγώνες τα παιδάκια? Όλων των τάξεων του Δημοτικού Σχολείου. Έχουμε την πρώτη κατηγορία, πρώτη και δευτέρα Δημοτικού, τη δεύτερη κατηγορία, τρίτη και τετάρτη και την τέταρτη κατηγορία, πέμπτη και έκτη. Και οι διαδρομές που θα ακολουθήσουν σε λίγο? Είναι μέσα στο κέντρο της πόλης, να μην σας αναλύσω. Είναι 300 μέτρα για τους μικρούς, 600 μέτρα τρίτη, τετάρτη και 800 μέτρα για την πέμπτη και την έκτη. Για πόσα παιδιά μιλάμε σήμερα βρίσκονται εδώ στο κέντρο της ΕΡΤ? Περίπου 800. Βάσει των δηλώσεων έχουμε περίπου 250 παιδιά σε κάθε κατηγορία, άρα υπολογίζουμε περίπου στις 800 συμμετοχέ. Για αύριο όλα είναι έτοιμα? Όλα δεν είναι, έχουμε κάποιες εκκρεμότητες γιατί μας αρέσει έτσι να βρισκόμαστε σε μια σχετική εγρήγορση, αλλά θεωρώ ότι τα βασικά και τα περισσότερα είναι όλα έτοιμα. Και... καλή επιτυχία και στις δύο μέρες. Ευχαριστούμε και σε εσάς. Να είστε καλά, σε όλο τον κόσμο να το χαρεί. Πάμε το χειροκρότημα στα παιδιά. Νική! Στην εκδήλωση βρέθηκε και ο Δήμαρχος Αρταίων Χριστόφορος Σαφάκας. Είναι πολύ ευχάριστο το κλίμα και αν μη τι άλλο έτσι σου δίνει μια ικανοποίηση και ένα κίνητρο να προσπαθείς περισσότερο. Το γεγονός ότι το χαίρονται και ότι το ζουν μέσα από την καρδιά τους πραγματικά και αυτό είναι και πιο έντονο στις μικρές ηλικίες. Πραγματικά. Τώρα από εκεί και πέρα βοήθησε και ο καιρός, οι συμμετοχές είναι πολύ περισσότερες φέτος. Ένα άλλο αισιόδοξο μήνυμα είναι σχεδόν διπλάσιες και σήμερα στον περιπατητικό αλλά και αύριο στα αθλητικά. Αυτό σημαίνει ότι αυτά τα 7-8 χρόνια έχει καθιερωθεί ο δρόμος του Γεωφυριού, όχι μόνο στην Άρτα αλλά και πανελλαδικά, το περιμένουν και οι αθλητές. Αυτό για μας είναι μεγάλο δέλεαρ να προσπαθήσουμε περισσότερο και να διευρύνουμε τους ορίζοντες και το μέγεθος του κόσμου που περιμένουμε. Πάντως κάνουμε λόγο σήμερα για μια άρτια διοργάνωση. Είναι, μέχρι τώρα όλα πήγαν καλά. Είναι σημαντικό ότι έχουμε και αρκετούς εθελοντές. Δεν γίνεται κάτι χωρίς εθελοντές. Έχουμε ένα συντονισμό και με όλα τα μέτρα ασφαλείας. Ελπίζουμε και αύριο όλα να πάνε καλά και να το χαρούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Χορός και τραγούδι κέφι και πολλοί εθελοντές ήταν εκεί για να δώσουν παλμό στη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της πόλης.
βγήκε δεύτερη. Ναι. Και φυσικά το Sports House. Πώς σου φάνηκε φέτος η διαδρομή, έχεις ξανασυμμετάσχει? Σε λίγο. Ναι, ήταν πάρα πολύ ωραία. Και... σου άρεσε? Ναι, πάλι. Συμμετείχαν και πάρα πολλά παιδιά. Η διαδρομή δεν ήταν δύσκολη. Οι τρεις νικητές. Άρα του χρόνου θα ξανασυμμετέχεις. Μπράβο στους Σπυρίδωνες. Έχουν βράβευση οι παιδικοί αγώνες στο πρώτο κομμάτι. Μάριο. Εσένα, της αθλητικής μας εκδήλωσης. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Συμμετείχατε για πρώτη φορά εδώ σήμερα? Όχι. Σε λίγο. Πριν δύο χρόνια έχουμε ξανασυμμετέχει. Θα έχουμε το επόμενο. Και πώς σας φάνηκε σήμερα? Καλά, ωραία. Ωραία. Καλό είναι όσοι εύκολη διαδρομή. Να μην ήταν λίγο δύσκολο, να έρχονται από τώρα. Τι θέσεις βρήκατε? Νομίζω όλο κακό έκτος. Μπορούμε να δημιουργήσουμε. Είναι πολύ νωρίς ακόμα, έχουμε τουλάχιστον μισή ώρα. Καταρχήν, ο Σύλλογος Αθλητών Αιμωτών δεν θα μπορούσε να είναι απόν από μια τόσο μεγάλη γιορτή για την πόλη μας, όπου είναι μεγάλη χαρά καταρχήν που έχει έρθει τόσος πολλής κόσμος. Επομένως και εμάς στόχος μας είναι να προσελκύουμε, να ερχόμαστε κοντά στον κόσμο, είτε είναι στη στέγη μας είτε έξω στον δρόμο, προκειμένου να ενημερώνουμε για τις δράσεις μας. Εδώ λοιπόν σήμερα ο Σύλλογος Αθλητών Αιμωτών, σε συνεργασία με το Κεδμό Χάρισε Ζωή του Πανεπιστημίου Πατρών, έχουμε μια συνεργασία για να ενημερώσουμε τον κόσμο για τη διαδικασία λήψης μυελού των οστών. Πέρα από όμως από την ενημέρωση, είμαστε εδώ και για να πάρουμε κάποια δείγματα για όσους ενδιαφέρονται, προκειμένου όλοι να συμπεριληφθούν στην παγκόσμια δεξαμενή ειδωτών μυελού των οστών. Ευαγγελία, πόσο σημαντικό είναι να δίνει κάποιος αίμα? Είναι πάρα πολύ σημαντικό να βοηθάμε με όποιο τρόπο μπορούμε. Να πούμε ότι η μόνη θεραπεία για τα αιματολογικά νοσήματα, όπως οι λευχαιμίες, είναι η θεραπεία της δωρεάς μυελού των οστών και είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως και η αιμοδοσία, με κάθε τρόπο να προσφέρουμε στους ανθρώπους που βρίσκονται στα νοσοκομεία και μας χρειάζονται. Σάλιωσέ το, δώσε αίμα, δώσε 10 λεπτά από τη ζωή σου. Σημαντικό ρόλο παίζουν πάντα σε τέτοιες αθλητικές διοργανώσεις στην πόλη μας οι εθελοντές. Για από αυτές είστε και εσείς. Πέστε μας δύο λόγια για τη διοργάνωση σήμερα εδώ. Είναι μεγάλη μας χαρά που για άλλη μια χρονιά οι εθελοντές παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στο να κυλήσει ομαλά η μέρα, στο να μπορέσει να γίνει η διαδρομή με ασφάλεια. Είμαστε εδώ διάφορες ομάδες εθελοντικές. Οι φίλοι Κοπό. Έτσι ακριβώς. Είμαστε από το Σύλλογο Εθελοντών. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί φέτος κάναμε λίγο ξεχωριστά τα. Βάλαμε τους μαθητικούς σήμερα και τελικά ήταν πολύ καλύτερα. Για να υπάρχει ομαλή διεξαγωγή του άγωνα. Έτσι ακριβώς. Και τελικά ήταν πολύ καλύτερα. Και τελικά βλέπουμε πολύ μεγάλη συμμετοχή και κάθε χρόνο βλέπουμε ότι αυτή η διοργάνωση πάει όλο και καλύτερα και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι.